Καταρχάς, λίγα λόγια για την Εύρη. Η Εύρη είναι μουσικός, είναι 22 ετών. Βασικά είναι 22 με έξτρα 10 χρόνια εμπειρία. Και φοβερή εμπειρία γιατί είναι εκπληκτική μουσικός, εκπληκτική τραγουδίστρια και εκπληκτική δασκάλα, καθώς διδάσκει κιόλας και φωνητική. Και ποιο μουσικό πιάνω, πιανό. Είδες, στην Εύρη είναι πάνω μου. Shut up and drive. Η Αγία Παλέπαθος είναι σήμερα η περιοχή που βρίσκεται. Η πόλη Χρυσοχούς, η Τσάδα, το Λατσί ή τα Πούκλια. Γνωρίζω, να βαλίσω στη τύχη. Θα πούμε τα Κούκλια. Κούκλια. Και η απάντησή σας είναι σωστή! Τα κουκλιά απάντησαν σωστά λοιπόν. Έτσι. Και τώρα θα πάμε σε ακόμη μια ερώτηση που αφορά την Πάφο. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θα πάμε στην Γυαλιά, εκεί που υπάρχει το παραδεισέγγιο Vals Place. Εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε και την Εύρη και τον Βαλεντίνο και την Αυγή και τον Θόδωρο που την πηγαίνει να κατασκηνώσει. Σαν αερικό θα ζήσω. Η Γυαλιά λοιπόν βρίσκεται 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε υψόμετρο 90 μέτρων, 150 μέτρων, 210 μέτρων ή 330 μέτρων. Έτσι μια απλή ερώτηση, παιδιά, καθαρίζει. Όλοι θα βρεύουν. Στο πέρμα του μας πάνω στο βουνό, τον καμίνο. Όχι, δεν είναι Γυαλιά. Ευτυχώς. Να πούμε το τελευταίο. Μας πιάνει μια ψηφοβία, ας πούμε. Μας πιάνει, ναι. Άντε, πάμε λίγο πιο κάτω. Στα 30. Στα πόσα? 150. 150. Η απάντηση που δώσατε, παιδιά, είναι... σωστή! Φορά τους δύο αγαπημένους φίλους, Joey και Chandler, το καιρό που έμεναν μαζί και είχαν κατοικίδια. Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε ποια ήταν τα κατοικίδια τους. Βάτραχος και χελώνα, παπαγάλος και μαϊμού, αλιγάτορας και περιστέρι ή πάπια και κοτούλα. Πάπια ή κοτούλα. Κλειδώνω. Πολλό είσαι. Έλα, παιδιά. Ποια χώρα βρίσκεται πιο κοντά στο Βόρειο Πόλο? Η Ρωσία, ο Καναδάς
ή Φινλανδία. Εγώ πάω για Φινλανδία. Εγώ Φινλανδία. Ωραία, αν και Καναδά δείτε την τεράστια σου. Ναι, αλλά η Σκανδιναβική χώρα η Φινλανδία. Αφού βρίσκεται κοντά η Σκανδιναβική. Νομίζω να συμφωνήσω με τον Θεοδόρο. Ναι. Σαν εικόνα μέσα στο μυαλό μας. Πιο ψηλή χώρα, ναι. Μπορεί να είναι ο Καναδάς. Αγαπημένα μου παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να ακούτε λίγο παραπάνω την αυγή, γιατί η απάντηση σας είναι λανθασμένη. Έτσι για να δείτε. Αν σε 5 μηχανές παίρνει 5 λεπτά να φτιάξουν 5 εξαρτήματα, πόσο χρόνο θα πάρει σε 100 μηχανές να φτιάξουν 100 εξαρτήματα? Cool. Όχι, νομίζω δεν είναι 100 λεπτά. Νομίζω ήταν 5 λεπτά, αλλά δεν είναι όλοι. Ναι, βάλε 5 λεπτά. Γιατί δεν το λέω στο σύνολο. Μα έπραμεν το. Η απάντηση που δώσετε, παιδιά, είναι... Ξέρω ότι είστε εξαιρετική μουσική, αλλά θέλω να δούμε πόσο αξίζει η μουσική σας. Κάναμε μουσικούς του δρόμου και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε κατά πόσο οι φοβερές φωνές τους θα προσελκύσουν τον κόσμο. Και πόσα θα μαζέψουν. Χαίρετε, θα θέλαμε 5 καφέδες. Ένα στο Αμερικάνο. Και ακόμη ένα στο Αμερικάνο. Κάτι άλλο. 5 cinnamon rolls. Εύρη μου, χρόνια σου πολλά. Πολύχρονη, χαρούμενη, υγιής. 32 is the new 22, το μάθαμε αυτό σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θόδωρο και την Αυγή που σου έστησαν αυτή την έκπληξη. Θα τα πούμε στο επόμενο του 7 Stories. Από την Έλληνα Ολυμπίου και τον Ηλία Καλδούπη. Φιλιά πολλά! Shut up and drive.